Τορπιλίζεται και πάλι το κλίμα στον καταβλισμό το Ρωμά με φόντο τη νέα πρόταση του Δήμου για τη μετεγκατάσταση του καταβλισμού και των δύο φυλών στο βυτικό άκρο της ίδιας έκτασης, πίσω ακριβώς από το αστυνομικό μέγαρο. Πάμε στη βάξη 215 οικογένειες σε έναν χώρο λες και είμαστε σουβάλια και όχι άνθρωποι. Δεν θα επιτρέψω να πάει να γίνει ένα νέο άντρο παραβατικότητας με σύγχρονες υποδομές επειδή το θέλει ο Δήμος. Είναι ντροπή για το Δήμο Ηρακλείου. Μέσα σε ένα μήνα πριν λήξει η προθεσμία με τον επενδυτή, να λέει ότι σου βρήκα λύση. Εκεί θα γίνει ίδρυυση αποχέτευση, θα έρθει ηλεκτρικό ρεύμα, ίντερνετ, θα κάνουμε οικίσκους των 40 τετραγωνικών σε οικόπεδα 100 τετραγωνικών για κάθε οικογένεια. Βεβαίως, αν μια οικογένεια είναι μεγάλη, θα δώσουμε μεγαλύτερους οικίσκους. Είναι προκατασκευασμένοι αυτοί, πολύ ωραίοι. Και θα έχουμε μια αίθουσα συγκεντρώσεων πολλαπλών χρήσεων για κάθε ομάδα Ρωμά, και θα έχουμε επίσης ιατρείο, παιδική χαρά, χώρο διαχείρισης και επίσης ένα χώρο για τα φροντιστήρια των παιδιών. Η Δημοτική Αρχή παίζει το τελευταίο της χαρτί, καθώς εκπνέει τελευταία παράταση που έχει δοθεί σε συμφωνία μεταξύ Δήμου και της επενδύτριας εταιρείας, η οποία έχει νοικιάσει την έκταση Φιλέτο των 140 στρεμάτων με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικού και εμπορικού πάρκου αναψυχής. Να δεχτούμε τι? Να δεχτούμε να πάμε 200 οικογένειες διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και να πάμε να μπλέξουμε νοικοκυρέοι και μη? Να γίνει ένα καινούριο άντρο παραβατικότητας? Όχι βέβαια, ακόμα και αν χρειαστεί να καταγγείλουμε την ίδια μας τη χώρα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις φυλές αυτές. Η μία φυλή λέει ότι εμείς πάμε... Του κυρίου Κατσαρή, οι λεγόμενοι Χαλκιδαίοι. Ναι. Πάνε υπό τον όρο, ναι, υπό τον όρο ότι δεν θα είναι μαζί μας οι άλλοι φυλοί. Η άλλη φυλή λέει ότι εμείς έχουμε κάποια καλά σπίτια και πρέπει να αποζημιωθούμε για αυτά. Και όσοι δεν έχουν καλό σπίτι και μένουν σε παράγγειες, ευχαρίστως θα ενταχθούν. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο. Η μία εκ των δύο φυλών εκφράζει την έντονη αντίθεσή της με τη νέα πρόταση, επισημένοντας τους λόγους, ενώ από την πλευρά του ο Μανώλης Βασιλάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος που να πληρεί τις προϋποθέσεις για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Και με 40 τετραγωνικά σπιτάκια, είμαστε σοβαροί τώρα? Αυτή είναι η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου. Ας πάει να μείνει ο Δήμος και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Θα πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλοι μαζί? Όχι, δεν θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε. Να. Θα πάμε εκεί για να τους πούμε, κύριε, ότι αυτό που κάνετε, που πάτε να κάνετε, είναι εκ νέου ένα κοινωνικό έγκλημα. Η πορεία είναι να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκρίνει τη χωροθέτηση. Θα διαπραγματευτούμε κι άλλο. Δεν θα εγκαταλείψουμε αυτή την μοναδική ευκαιρία για μας και για αυτούς. Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά το ναυάγιο της προηγούμενης πρότασης για τη μετακόμιση του καταβλισμού στην ίδια έκταση, κοντά στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, στα δύο ωράκια. Ναι, δίπλα στο κλειστό υπήρχε μόνο μια απόσταση όσο είναι ο αύλιος χώρος του κλειστού. Ναι. Τελικά, εκεί είχαμε δύο ειδών αντιρρήσεις. Πρώτον, από τους κατοίκους της Άνω Αλικαρνασσού, της περιοχής του Αγίου Γεωργίου, και δεύτερον, από αθλητικούς παράγοντες, με επικεφαλής βέβαια τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Βαρδαβά. Ο Δήμος Ηρακλείου τώρα τελευταία κόπτεται για τις συνθήκες βελτίωσης των συνανθρώπων του ή των συνανθρώπων μας μάλλον εδώ στο καταβλισμό, ενώ το 2021 δεν έκανε καν πρόταση να απορροφήσει 900.000 ευρώ από την περιφέρεια για έργα συνθήκων βελτίωσης στο καταβλισμό.